Άρα δεν υπάρχει αισουροκέρδεια. Γενικευμένη αισουροκέρδεια στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ανέβασα στο Twitter μου ένα πίνακα που έβγαλε σήμερα το πρωί ο ΑΣΑ, που έχει μια παγκόσμια μελέτη για τον πληθωρισμό. Και μάλιστα και τον core πληθωρισμό, τον πληθωρισμό των τροφίμων και τον δομικό λεγόμενο πληθωρισμό. Στον πίνακα αυτό σε όλες τις χώρες της γης, μπορείτε να δείτε τον πίνακα, τον έχω τώρα στο Twitter μου, αν θέλετε να σου το δείξω ευχαρίστως. Ναι, πάμε. Θα το... Η Ελλάδα μας είναι στις τρεις τελευταίες θέσεις του κόσμου. Τώρα το πώς γίνεται η Ελλάδα μας να είναι, για του λέω το αληθές, εδώ ο πίνακας. Ναι. Να είναι στις τρεις τελευταίες θέσεις του κόσμου. Αλλά ο Γεωργιάδου να έρθει να... Και τα λεφτά να τελειώνουν στις 18 του μήνα, πείτε μου κι εσείς. Κύριε Κακούση, με ακούστε και ακούσουμε. Λέτε δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι, το ίδιο λέμε. Λέτε δύο διαφορετικά πράγματα. Το αν τελειώνουν τα λεφτά και το 15 τελειώνουν τα λεφτά και το 16 τελειώνουν τα λεφτά και το 17 τελειώνουν τα λεφτά. Σωστά. Μην κοϊβόμαστε, αυτό έχει να κάνει με το εισόδημα. Σωστά. Τώρα συζητάμε για την ακρίβεια. Ναι. Στην ακρίβεια λοιπόν η Ελλάδα, στην αισχροκέρδεια από ο κύριος Φάμελος, είμαστε η τρίτη καλύτερη στον κόσμο. Πώς γίνεται να έχουμε αφήσει ανεξέλεγκτη την αισχροκέρδεια και να είμαστε τρίτη καλύτερη στον κόσμο, θα να μου το εξηγήσετε. Πώς γίνεται να την έχουμε ελέγξει για να τελειώνουν τα λεφτά στις 18, μπορείτε να μου το εξηγήσετε εσείς. Αυτό το κουβεντιάσουμε. Τα ματιάζουμε. Το πρόβλημα της ακρίβειας, που είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Σύμφωνοι. Το ξέρετε αυτό. Αν ήταν το πρόβλημά μας εγχώριο, δηλαδή πρόβλημα αισχροκέρδειας, δηλαδή εσωτερικό μας θέμα, θα είχαμε τον πληθωρισμό των άλλων, τον λεγόμενο εισαγόμενο, συν το πρόβλημά μας. Εμείς έχουμε τον πληθωρισμό των άλλων μείον. Μείον. Άρα... Όχι συν. Για να έχουμε μείον, πάει να πει ότι η δική μας αγορά λειτουργεί καλύτερα. Άρα δεν υπάρχει αισχροκέρδεια. Άρα δεν υπάρχει αισχροκέρδεια. Γενικευμένη αισχροκέρδεια στην Ελλάδα δεν υπάρχει.